Λοιπόν, θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλησπέρα. Φεύγει η χρονιά, μπαίνουμε στη διαδικασία της έλευσης της επόμενης. Κατατέθηκε προσφάτως ο προϋπολογισμός. Μια πρώτη ερώτηση. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος πιστεύετε ότι θα ανταποκριθεί στην πραγματικότητα? Και το λέω γιατί ο προϋπολογισμός του 2019, λόγω της πανδημίας, λόγω των ειδικών συνθήκων, άλλα προέβλεπε, άλλα μας έφερε. Κοιτάξτε, προσδοκούμε να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Βασικός άγνωστος παράγοντας, τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα. Και γι' αυτό είναι το αντικείμενο της αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης. Άρα έχουμε κάνει κάποιες εκτιμήσεις, κάποιες αξιολογήσεις, κάποιες προβλέψεις στον κρατικό προϋπολογισμό. Εκτιμούμε ότι αυτές θα υλοποιηθούν, αλλά στο βασικό σενάριο που αρχίζει να αντιμετωπίζεται, μέσα στο πρώτο τρίμηνο εξάμηνο του 2021, η υγειονομική κρίση. Όμως ο προϋπολογισμός έχει και δυσμενέστερο σενάριο, χωρίς προσθετικοποίηση αυτού, εάν κάτι δεν πάει όπως είναι το βασικό σενάριο. Ευχόμαστε και προσδοκούμε να υλοποιηθεί. Ωραία. Επειδή έχουμε φτάσει στο τέλος του έτους, βέβαια... Αν μπορώ να προσθέσω μια πρόταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κοινή συνισταμένοι 40 ερευνών που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο για την ελληνική οικονομία, εγχώριων και μη οίκων και θεσμών, συγκλίνουν σε εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Να το δούμε όμως αυτό στην πράξη. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Κλείσαμε 12 μήνες, βεβαίως θα χρειαστεί και λίγος καιρός ακόμα για να δούμε και τα οριστικά στοιχεία. Έχουμε εικόνα για το ποια είναι η ύφεση για το 2020, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, η εκτίμησή μας είναι για μια ύφεση της τάξης του 10,5%. Βλέπετε όμως ότι ακόμα και σε εβδομαδιαία βάση αλλάζουν τα δεδομένα με τα οποία λειτουργεί η ελληνική οικονομία. Χθες είδατε κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Ένα σκληρό lockdown. Αυτά όλα διαφοροποιούν κάθε φορά την πραγματικότητα στην οικονομία. Άρα δεν τη διαφοροποιούν προς το θετικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό λέτε? Μπορεί να τη διαφοροποιήσουν ευκολότερα προς το αρνητικό? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια στοιχεία που να δείχνουν ότι κάτι θα πάει χειρότερα ή καλύτερα. Έχουμε στηριχθεί στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε πρόσφατα η Ελστάτ. Σας θυμίζω δε ότι η Ελστάτ συχνά αναθεωρεί ή επικαιροποιεί τα στοιχεία της. Οι εκτιμήσεις μας συνεπώς δεν αλλάζουν. Για να το συνδυάσω με το προηγούμενο ερώτημά σας, σήμερα πάλι που μιλάμε, αυτοί οι οίκοι και οι θεσμοί που έχουν κάνει την αξιολόγηση πιστεύουν κατά μέσο όρο ότι η ελληνική οικονομία θα έχει μια ύφεση της τάξης περίπου του 9,5 με 10%. Δηλαδή, είναι λίγο πιο αισιόδοξη από ό,τι η ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε στο 10,5. Ωραία. Αν μιλούσαμε σε άλλες εποχές και λέγαμε για ύφεση 10% σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει περάσει την περιπέτεια των μνημονίων, η συζήτηση την οποία θα κάναμε θα ήταν ότι είναι ένα νούμερο το οποίο δείχνει ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Και το ρωτώ αυτό για τον εξής λόγο. Τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή η ύφεση θα απορροφηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχει συγκλονιστικές, αν θέλετε, συνέπειες για το 2021, γιατί προφανώς θα έχει συνέπειες και για επιχειρήσεις και για εργαζομένους και για αρκετό κόσμο ο οποίος μας ακούει και μας παρακολουθεί? Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Έρχεται το εμβόλιο και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, ελπίζουμε και η ελληνική κυβέρνηση και εύχομαι και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί γρηγορότερα, γιατί δεν έχει κινηθεί με την ταχύτητα την οποία έχουν κινηθεί άλλες υπερδυνάμεις στον πλανήτη μας στο θέμα των εμβολίων. Έρχεται το εμβόλιο. Τι σημαίνει ότι στον προϋπολογισμό του 2021 έχετε εγκαταλείψει εντελώς το σχεδιασμό για ενισχύσεις, δηλαδή για ενισχύσεις επιχειρήσεων οι οποίες θα τις χρειαστούν, διότι ακούμε τους ειδικούς, ακούμε τους γιατρούς να λένε ότι αυτό το πράγμα, εφόσον πάνε έτσι όπως το θέλουμε τα πράγματα, δηλαδή εφόσον όλα πάνε καλά, θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά εκεί στην άνοιξη, εκεί στο καλοκαίρι, εκεί περίπου θα δούμε τα αποτελέσματα του εμβολίου. Μέχρι τότε σταματάνε τα χρήματα, σταματάνε οι επιδοτήσεις, σταματάνε οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών? Επειδή μου θέσατε πολλά διαφορετικά ερωτήματα, αν δεν απαντήσω σε κάτι, παρακαλώ να επανέλθετε. Παρακαλώ. Ξεκινάω λέγοντας, όπως είπα και στη Βουλή, ότι στο πεδίο της οικονομίας το κόστος των περιορισμών στη λειτουργία της δεν μπορεί να καλυφθεί στο σύνολό του. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι. Η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι σταδιακή και όχι άμεση. Άρα, σας τοποθετούμε με ρεαλιστικότητα στο ποια είναι η πραγματικότητα και τι θα αντιμετωπίσουμε το 2021. Αυτό
δεν σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία και η οικονομία δεν θα στηριχθούν. Και θα στηριχθούν για όσο χρειαστεί μέσα στο 2021. Και εμάς, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, οι εκτιμήσεις που έχουμε κάνει στηρίζονται στις βασικές εκτιμήσεις που αναδείξατε των επιδημιολόγων και των ειδικών. Άρα, ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από το πώς εξελιχθεί η κατάσταση, στο βασικό σενάριο, η ελληνική κυβέρνηση θα στηρίξει με 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ την πραγματική οικονομία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Άρα, δηλαδή, 2021. Λέτε ότι έχετε ήδη προϋπολογίσει 7,5 δισεκατομμύρια για στήριξη των νοικοκυριών και αυτό το νούμερο και, μπορεί και να διαφοροποιηθεί. Υγείας, και τη δημόσια υγεία. Και μπορεί να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, να προσθεθούν κονδύλια σε αυτό. Ενδεικτικά θα σας πω. Έχουμε μιλήσει και θα υλοποιήσουμε τον Ιανουάριο την υψηλευταία 5. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο με την εξέλιξη της κατάστασης ότι θα υπάρχει επιστρεπτέα 6 περίπου το Μάρτιο. Γιατί, γιατί κονδύλια μιλάμε, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, επιστρεπτέα 5, τι κονδύλιο θα είναι? Δεν είμαι σε θέση. Με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι το ελάχιστο ποσό θα είναι 1.000 ευρώ, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ποιο θα είναι το συνολικό ύψος. Εξαρτάται πάντα και από την επιθυμία των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων να μπουν σε μία πλατφόρμα. Mm-hmm. Διότι σας θυμίζω ότι όλα αυτά συνδέονται και συνοδεύονται από την διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτή η πέμπτη επιστρεπτέα θα είναι μέχρι τον Ιούνιο. Άρα ουσιαστικά σας λέω ότι δύο πράξεις θα αφορούν τις επιχειρήσεις. Θα υπάρχει σίγουρα στήριξη της δημόσιας υγείας σε ό,τι ζητήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού το 2021. Θα υπάρχει στήριξη των εργαζομένων και θα υπάρχει και στήριξη της κοινωνικής συνοχής. Αυτό είναι η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα. Mm-hmm. Γιατί διαφοροποιείται αυτή η κατάσταση από ό,τι οι πρόσφατες που είχαμε ζήσει σε αντίστοιχο βάθος ύφεσης? Πρώτα απ' όλα γιατί σε αυτή την οικονομική συγκυρία η κρίση είναι εξωγενής. Δεν είναι ενδογενής. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά υπάρχει επεκτατική δημοσιονομική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Κατέθεσα στη Βουλή, κύριε Τζένο, και το ξέρετε προχθές, μια λίστα με 39 παρεμβάσεις φορολογικές, μόνιμες και μη, που έχει κάνει η κυβέρνηση από το καλοκαίρι του 19. Παρεμβάσεις μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφόρων. Για παράδειγμα, το 2021 θα έχουμε μειωμένες ασφαλιστικές εισφόρες, που αν τις προσθέσουμε με αυτές που υπάρχουν από το 20, κάνουν περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες, 3,9. Καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης. Ισχύει ο μειωμένος ΦΠΑ. Για να μιλήσουμε μόνο για το κομμάτι αυτό. Δεύτερον, δεν έχουμε πουθενά περικοπές. Περικοπές σε ό,τι αφορά μισθούς και συντάξεις. Και τρίτον, υπάρχει μια σημαντική ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας από την ελληνική πολιτεία, η οποία άθροιζε το 2020 στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ και 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2021. Αθροιστικά, αυτά τα ποσά είναι 31,5. Όσα το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή οι πόροι που θα εισθρέψουν τα επόμενα χρόνια για να στηρίξουν χρηματοδοτικά την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Άρα νομίζω ότι σας απάντησα και στα δύο ερωτήματά σας. Γι' αυτό και υπάρχει πρόβλεψη για σημαντική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021. Ωραία, και αν θέλετε να προσθέσω και άλλο ένα στοιχείο. Και να μου απαντήσετε στο εξής, γιατί η βάση του ερωτήματός μου είναι η εξής, ότι με τέτοια δημοσιονομικά στοιχεία, σε άλλες περιπτώσεις θα συζητάγαμε και είναι για κάτι το οποίο η αντιπολίτευση βλέπω ότι αρχίζει και το ψελίζει, ότι μπορεί να πάμε σε μνημόνια το 2021. Εγώ θέλω μια κατηγορηματική απάντηση από τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν μνημόνια. Και σας εξηγώ ότι υπάρχει επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, αλλά προσέξτε, άλλο δημοσιονομική ευελιξία και άλλο δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι υπάρχει κίνδυνος των μνημονίων και ταυτόχρονα θέτει στην κυβέρνηση τον προβληματισμό, δώσε περισσότερα. Δηλαδή αυτά είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Εμείς ασκούμε δημοσιονομική πολιτική με ευελιξία. Αυτό επικαιροποιήθηκε προχθές στο Eurogroup το οποίο είχαμε. Θα ισχύσει η δημοσιονομική ευελιξία το 2021, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή η δημοσιονομική ευελιξία δεν πρέπει να ταυτίζεται και από την κυβέρνηση δεν ταυτίζεται, τουναντίον, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά, είναι στοχευμένα στους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από την υγειονομική κρίση και θα ισχύσουν το 2021. Ωραία. Ερώτηση, γιατί είναι και ερωτήσεις που μου θέτουν και ακροατές. Παρακαλώ.
το κομμάτι της επιστρεπτικής προκαταβολής είναι κάτι το οποίο είναι ένα εργαλείο το οποίο λειτουργήσε για αρκετές επιχειρήσεις, όμως η λέξη το λέει μόνο του. Είναι επιστρεπτέα προκαταβολή, έστω και αν η τελευταία τώρα δίνει τη δυνατότητα το 50% να μην επιστραφεί. Το πρώτο ερώτημα που με ρωτάνε αρκετοί είναι αν οι επόμενες θα ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο και αν σκέφτεστε αναδρομικά να υπάρξει περιορισμός των χρημάτων που θα επιστραφούν, δηλαδή αν θα μπορούσε να μειωθεί η επιστρέπτερη προκαταβολή που έχουν πάρει οι επιχειρήσεις. Κύριε Τζόνο, καταρχήν θα σας μιλήσω και έχουμε μιλήσει και έχουμε τοποθετηθεί για την επιστρεπτέα 5. Η επιστρεπτέα 5 σε ό,τι αφορά τον πυρήνα του ερωτήματός σας θα έχει τα χαρακτηριστικά της επιστρεπτέας 4, δηλαδή στο τι επιστρέφεται και τι δεν επιστρέφεται. Άρα το 50% δεν θα επιστρέφεται, αυτό λέτε. Σωστά. Το τι θα γίνει μεταγενέστερα θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα που μου θέσατε για την έκταση της υγειονομικής κρίσης. Το ερώτημα το οποίο λέτε για το τι θα γίνει αναδρομικά για τις προηγούμενες επιστρεπτές έχει να κάνει με το ποια θα είναι η κατάσταση της οικονομίας το 2022. Αυτή τη στιγμή το κρίσιμο ερώτημα για τις επιχειρήσεις είναι πώς θα βοηθηθούν από την πολιτεία τον Ιανουάριο του 2021. Να προσθέσω δε ότι σε όλες τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που συνοδεύουν τις επιστρεπτές προκαταβολές υπάρχει πρόβλεψη για μία απόδοση όλου του ποσού στην πολιτεία, τις προηγούμενες εννοώ, mm-hmm. όχι την τελευταία, που ήταν 50-50 ούτως ή άλλως, mm-hmm. ανάλογα με το ποια θα είναι η κατάσταση της οικονομίας και των επιχειρήσεων τότε, στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, συνεπώς, κοιτάμε το παρόν. Στο παρόν μπορώ να σας τοποθετηθώ με ευθύτητα για την 5, μπορώ να σας πω με αρκετή υπευθυνότητα και συζήτηση που έχουμε κάνει εσωτερικά ότι θα υπάρχει και 6. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην πραγματική οικονομία. Είστε απολύτως σαφείς. Λοιπόν, οι επιστρεπτές προκαταβολές αθροίστηκαν τελικά το 2020 στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωραία, λοιπόν. Σχεδόν διπλάσια από ό,τι είχαμε προβλέψει. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι σας απασχολεί, γιατί αφορά και τα έσοδα του κράτους, αλλά αφορά και τις υποχρεώσεις των πολιτών. Τα ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη πάνε ολοταχώς για πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, άλλα 2,5 δισεκατομμύρια έχουν παγώσει. Ερώτημα και από αρκετούς ακροατές και της κοινή λογικής. Είναι ρεαλιστικό να περιμένει η κυβέρνηση εξόφληση όλων αυτών των χρεών μαζί με τις τρέχουσες υποχρεώσεις του 2021, εάν δεν γίνει ένα γενναίο lifting στις υφιστάμενες ρυθμίσεις? Δηλαδή πιστεύετε πραγματικά ότι 7 δισεκατομμύρια που είναι τα ληξιπρόθεσμα μαζί με τα τρέχοντα που θα μπορέσουν να πληρωθούν χωρίς να υπάρξουν παρεμβάσεις? Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σκέφτεστε να υπάρξει ένα άλλο μοντέλο ρυθμίσεων για αυτά τα χρέη, ή στην τελική αυτό το οποίο ακούγεται και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ακόμα είναι σε πρώιμο επίπεδο, υπάρχει σκέψη για διαγραφή των χρεών ή τουλάχιστον για πάγωμα ή μια άλλη αντιμετώπιση των χρεών που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας? Στα ερωτήματά σας υπάρχει μια κοινή συνισταμένη σε κομμάτι αυτό, σε μέρος αυτό. Τι θα γίνει στο μέλλον μετά από ορισμένους μήνες? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν μπορούμε να χτίσουμε οικονομική πολιτική αν δεν έχουμε τα δεδομένα κάθε χρονική στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο που ερωτήσατε, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ως δυναμική της οικονομίας ποια θα είναι η δυναμική της υγειονομικής κρίσης. Όμως, στο ερώτημά σας έχει απαντήσει η ελληνική πολιτεία. Έχει απαντήσει με τα εξής επιχειρήματα. Πρώτα απ' όλα, πράγματι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν οι πολίτες όλες τις οφειλές τους τον Απρίλιο. Μα εμείς δεν είπαμε όλες τις οφειλές τον Απρίλιο. Είπαμε στο 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Ωραία, να σας κάνω να σας αντιστρέψω το ερώτημα, γιατί έχει σημασία. Λέει ένας ο κύριος Γιώργος, λέει, ωραία, εγώ να πληρώσω και να μπω στη διαδικασία των 12 μηνών, αν δεν μπορέσω λόγω των συνθήκων που επικαλείται και ο κύριος Υπουργός να κάνω τζίρο μέχρι τότε, να μπορεί να λειτουργεί η οικονομία κανονικά, πώς θα τα πληρώσω? Γι' αυτό σας λέω ότι είδατε ότι ακόμα και ο ακροατής σας εύλογα θέτει έναν προβληματισμό χωρίς να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία της οικονομίας στο πρώτο εξάμεινο του 2021. Ερχόμαστε όμως στα τρία βασικά θέματα που μέχρι πρόσφατα μου θέτατε κι εσείς και δίνουμε απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση ήταν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση μετατέθηκαν και μάλιστα, όπως σας είπα, σε άτοκες δόσεις. Ο δεύτερος προβληματισμός ήταν χάσαμε ρύθμιση μέσα στην κρίση. Τι κάνουμε? Μετατέθηκαν οι δόσεις στο τέλος της ρυθμιζόμενης περίοδου. Και ο τρίτος προβληματισμός ήταν μπορούμε να ενταχθούμε κάποιοι που δεν το κάναμε στο παρελθόν για διάφορους λόγους τις 100 και 120 δόσεις. Ανοίξαμε την πλατφόρμα προχθές ως ΑΔΕ
με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για να ενταχθούν συμπατριώτες μας. Άρα, στο κομμάτι των φορολογικών και ασφαλιστικών αναστολών, έχουμε κάνει το βέλτιστο, έτσι ώστε οι πολίτες σήμερα που μιλάμε να μην έχουν πολλές φορολογικές υποχρεώσεις. Έχουν. Δεν τις έχουμε μεταθέσει όλες. Τον φόρο εισοδήματος ή τον ένφυρο δεν τον μεταθέσαμε και ολοκληρώνεται η πληρωμή του το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, στα τρία βασικά ερωτήματα, η πολιτεία απάντησε έγκαιρα και μεθοδικά. Το τι θα κάνουμε μετά από 3-4 μήνες, θα μου επιτρέψετε να το δούμε όπως εξελίσσεται η κρίση. Θα θυμίζω ότι πριν μια εβδομάδα, ίσως να το συνδυάσουμε με επόμενο ερώτημά σας, δεν υπήρχε η συζήτηση για την έκπτωση του ενοικίου κατά 80%. Βέβαια, γιατί είναι και πολλά τα ερωτήματα για αυτό το θέμα. Οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές. Πάρα πολλά. Και υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι αισθάνονται και πάρα πολύ αδικημένοι. Όπως τα ακίνητα τα οποία ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και τα οποία δεν μπαίνουν στη διαδικασία αυτή της επιδότησης της διαφοράς. Υπάρχουν θέματα και υπάρχουν και θέματα τα οποία αφορούν και μια κατηγορία, τη λεγόμενη κατηγορία της μεσαίας τάξης, την οποία είχατε κατηγορήσει ως Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ ότι την είχε αφεμάξει. Πάλι στην ίδια κατηγορία απευθύνεστε. Λοιπόν, ξεκινάω τότε για να το συνδυάσουμε το προηγούμενο ερώτημα. Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση έχει γρήγορα τα ανακλαστικά από το γεγονός ότι βλέποντας πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέσα στις γιορτές, ήρθαμε αυτή την εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε την έκπτωση του ενοικίου 80% για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Αυτό πριν μια εβδομάδα δεν υπήρχε στο τραπέζι, δεν το συζητούσε κανείς, και όμως έγκαιρα βγήκαμε μπροστά για να νομοθετήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αυτό απαντάει και στο ερώτημά σας, τι θα κάνετε μετά από ένα χρονικό διάστημα. Ανάλογα με τη δυναμική των εξελίξεων και των καταστάσεων, θα αντιδράσουν. Πάμε τώρα στο σημείο που αναφέρατε. Καταρχήν, ποιοι είναι δικαιούχοι. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή μετά τις 16 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Ποιοι συμπεριλαμβάνονται. Συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως αν λειτουργούν με το σύστημα παράδοσης εκτός ή με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατοίκων. Οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξαρτήτως αν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού, αθλητισμού, τα γυμναστήρια και είναι όλα τα ξενοδοχεία, τα καταλήματα, τα τουριστικά γραφεία και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό. Τρίτο ερώτημα που μου θέσατε. Νομικά πρόσωπα. Είναι κάτι που μας προβληματίζει και προσπαθούμε για πρώτη φορά, μέχρι τώρα δεν υπήρχε βοήθεια προς τα νομικά πρόσωπα, να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε με κάποια μορφή σε έκπτωση και αυτή την κατηγορία μέσα στην επόμενη απόφαση. Αξιολογείται. Ωραία. Το επόμενο ερώτημα που μου θέσατε είναι η κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή του βάρους. Με τον τρόπο που θα νομοθετήσουμε για τον Ιανουάριο, ο επιμερισμός του κόστους του ενοικίου είναι 60% στο κράτος, άρα παίρνουμε το μεγαλύτερο βάρος, 20% στον εκμισθωτή και 20% στην επιχείρηση. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί είναι πολλοί οι οποίοι με ρωτάνε πότε θα πάρουμε και εμείς το 60% πίσω, γιατί είναι αρκετοί οποίοι δεν το έχουν πάρει ακόμα. Απαντάτε. Τώρα εδώ που με πάτε σε άλλη ερώτηση. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Πράγματι, υπήρχε ένα ζήτημα με τους συμψηφισμούς που κάναμε στους ιδιοκτήτες μέχρι και τον Οκτώβριο. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε συμψηφισμούς, αλλά υπήρχαν σημαντικά προβλήματα στην πλατφόρμα που προέρχονταν και από τους ιδιοκτήτες. Έχει δώσει η ΑΔΕ στατιστικά στοιχεία που δείχνουν τα προβλήματα που προήλθαν όχι μόνο από την πλατφόρμα, αλλά και από τους ιδιοκτήτες. Θα λυθεί το Γενάρη αυτό, κύριε Υπουργέ? Όχι, λύθηκε ούτως ή άλλως, διότι το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο δεν υπάρχουν συμψηφισμοί, υπάρχει απευθείας απόδοση στους ιδιοκτήτες του 50%. Ωραία. Και τώρα θα έρθουμε να κάνουμε το 60%. Λοιπόν, μου θέσατε άλλο ένα ερώτημα. Ναι, παρακαλώ. Αν με επιτρέπετε για να είμαι πλήρη. Βεβαίως, βεβαίως. Μεσαία τάξη και φορολογικές μειώσεις. Έτσι. Γιατί εκεί σας κατηγορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι, αλλά το θέμα είναι αν πρακτικά έχουμε τα επιχειρήματα να υποστηρίξουμε κάτι. Επειδή το συνδυάσατε τη μεσαία τάξη με την ακίνητη περιουσία, να υπενθυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση το πρώτο πράγμα που έκανε, το πρώτο που νομοθέτησε το καλοκαίρι του 19 ήταν η μείωση του ένφια κατά 22%. Η μεσοσταθμική μείωση του ένφια. Άρα, απαντάω κατευθείαν στο ερώτημά σας, ότι η μεσαία τάξη σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, ναι,
βοηθήθηκε σημαντικά με την μείωση κατά 22%. Ένα λεπτό. Ερώτηση τώρα. Όχι, για το συμπληρώσουμε εδώ τώρα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει και το θέμα τη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και με ρωτάνε πολύ. Και ρωτάω ευθέως. Δεσμεύεστε ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα πληρώσει μεγαλύτερο ένφια το 2021. Δεν είναι σκοπός να αυξηθεί ο ένφια το 2021 μέσα από την, αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Mm-hmm. Αυτός που είναι ο σκοπός της άσκησης είναι να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη στο τι πληρώνει ο κάθε πολίτης ανάλογα με την ακίνητη περιουσία που υπάρχει. Και έχουμε δει από τα πρώτα στοιχεία ότι υπάρχει πλούτος σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας που δεν φορολογούνταν με κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό το ποσό θα πρέπει να αντιληφθεί από την ελληνική πολιτεία, δηλαδή να πληρώσουν αυτοί που έχουν και κατέχουν και δεν πλήρωναν τόσα χρόνια, προκειμένου να βοηθηθούμε για να μειωθεί ακόμα παραπάνω ο φόρος ακίνητης περιουσίας στη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο ο ένφια, είναι η συνολική προσέγγιση που έχεις για τη μεσαία τάξη σε ό,τι αφορά την φορολογική πολιτική. Και θα σας θυμίσω και θα το επαναλάβω, αφού το συνδυάσατε έτσι, ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν καλύπτει και τη μεσαία τάξη. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2021 δεν καλύπτει και τη μεσαία τάξη. Η μείωση ή ο μηδενισμός της προκαταβολής φόρου το 2020. Οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες, πλήρωσαν 2 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερο φόρο το 2020. Δεν καλύπτει και τη μεσαία τάξη. Η μείωση μιας σειράς συντελεστών ΦΠΑ που έγιναν από την εστίαση μέχρι τις μεταφορές. Δεν καλύπτει και τη μεσαία τάξη. Είστε σαφείς. Λοιπόν. Άρα, κάναμε κινήσεις για να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, αλλά θέλαμε και θέλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Όταν κλείσει η παρένθεση υγειονομικής κρίσης, θα ακολουθήσουμε την ορθή δημοσιονομική πολιτική των μόνιμων μειώσεων φόρων και ναι, γιατί αυτό είναι και το πρόγραμμα το οποίο είχατε εξαγγείλει και με το. Το υλοποιήσαμε και μέχρι το Φεβρουάριο. Ωραία. Και μετά το συνεχίζουμε, αλλά όχι με μόνιμες μειώσεις φόρων. Επιτρέπεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Θέλω να είστε σύντομοι, γιατί με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Για την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού απαιτούνται, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα 53 αποφάσεις. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα τρίμηνο. Ερώτηση. Και θέλω σαφή και γρήγορη απάντηση. Τι θα γίνει μέχρι τότε, πώς θα προστατευτούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, τι είδους ρυθμίσεις θα γίνονται και αν θα παγώσουν, θα συνεχίσει το πάγωμα των πληστηριασμών. Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει και υλοποιεί ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Γέφυρα, το οποίο επιδοτεί τη δόση ενήμερων και μη δανειοληπτών. Ήδη έχει ξεκινήσει η επιδότηση από τον Νοέμβριο και συνεχίζεται. Αυτό θα συνεχίσει για 9 μήνες. Αυτό θα καλύψει πολλές χιλιάδες συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν δανειστεί από το τραπεζικό σύστημα και τους καλύπτουμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των δόσεών τους. Δεύτερον, η παροχή δεύτερης ευκαιρίας και ρύθμισης οφειλών, το σχέδιο νόμου, θα υλοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η δευτερογενής νομοθέτηση. Πράγματι υπάρχει αρκετή δουλειά για να γίνει αυτό το σχέδιο νόμου, άρα οι κινδυνολογίες αξιωματικής αντιπολίτευσης ούτως ή άλλως δεν υφίστανται στη Βουλή, δεν υφίστανται ούτε και σήμερα. Και από εκεί πέρα η κυβέρνηση έχει στηρίξει και το τραπεζικό σύστημα με συγκεκριμένες αναστολές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε ώρες εκπομπές γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την. Και είναι και ερωτήματα. Αν μπορώ, ναι. Απλώς κλείνοντας, σε μισή πρόταση να σας πω ότι κατατέθηκε ένα σχέδιο νόμου στη Βουλή, το οποίο θα συζητηθεί σήμερα και την Δευτέρα. Και σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχουν 3-4 ρυθμίσεις που θέλω να πω σε τίτλους μόνο. Η εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε εμβόλια, και αυτό έχει να κάνει με την αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης. Η ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις, αφορά τα αυτοκίνητα. Η υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, τρίτη πρωτοβουλία. Η τέταρτη πρωτοβουλία αφορά τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, την περίφημη ΣΜΙΦ, κάποιες υποχρεώσεις που προέκυψαν από τους πολίτες από διασταύρωση φορολογικών στοιχείων, οι οποίες ουσιαστικά τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται. Mm-hmm. Και τέλος, υπάρχει μια πρόβλεψη που την ζητούσαν οι λογιστές και έχει ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου. Είναι η πρόβλεψη σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δυνατότητας παράτασης υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων όταν λογιστές ή φοροτέχνες ασθενούν από κορονοϊό. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.